να δώσουμε στη συνέχεια τον λόγο στη φυσική Την οποία βέβαια είχε την ευτυχία να περιστοιχηθεί από πολλούς άξιους συνεργάτες, την κυρία Χαμπιλωμάτη Παρασκευή, τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, η οποία στήριξε το συνέδριο με ψυχή και σώμα, ξεγρυπνώντας την κυριολεξία γι' αυτό. Κυρία Χαμπιλωμάτη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμο κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας, κυρία Διαμαρχή Επιπεριφερειάρχη, αξιότιμο κύριε καθηγητές του Πανεπιστημίου και περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης Υπήρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ιωνίων Νήσου. Κυρίες και κύριοι, Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Άρτας, αξιότιμοι κύριοι των τοπικών φορέων του Δήμου Άρτας, σας καλωσορίζουμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διεξάγεται σήμερα στην Άρτα με τριήμερη διάρκεια με θέμα η διαχείριση του πολιτισμού ως απόθεμα παιδείας και ανάπτυξης στη σύγχρονη κοινωνία. Στο Διεθνές αυτό συνέδριο μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν αξιόλογα στελέχη της εκπαίδευσης, ακαδημαϊκοί, πριτάνης, καθηγητές και κοσμήτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως η κυρία Μακένζη από το Πανεπιστήμιο της Ινδίας, Αντάμα, καθώς και η κυρία Ματάη από την Ινδονησία. Έχουμε επίσης συμμετέχοντες, εκτός από τους σημαντικούς πανεπιστημιακούς καθηγητές της χώρας μας, καθηγητές και από άλλες χώρες, και εκπαιδευτικά στελέχη από Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία, Ρουμανία, επίσης την Κύπρο μας, που σημαίνει ότι η προσπάθεια αυτή είχε ευρεία απήχηση. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την τιμή που μας κάνετε να παραβρίσκεστε εδώ. Δίχως αμφιβολία, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, ο πολιτισμός αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Κοινωνικό αγαθό. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας μας, ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει και είναι ξακουστή στα πέρατα του κόσμου, είναι ο πολιτισμός μας. Ο όρος πολιτισμός είναι τόσο πολυδιάστατος που ίσως είναι δύσκολο να βρούμε κάτι που να μην είναι πολιτισμός. Αυτό όμως που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολιτισμός της ψυχής και του πνεύματος και όχι της ύλης. Είναι πολιτισμός της ποιότητας και όχι της ποσότητας. Το χαρακτηρίζει η κλασικότητα και η διαχρονικότητα. Αντιστέκεται στο χρόνο, στη φθορά του χρόνου. Ο ελληνικός πολιτισμός, ως κομβικό σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο, την παιδεία, την καλλιέργεια του ατόμου. Οδήγησε στον ανθρωπισμό. Εδραιώθηκε στην αρχαιότητα. Μεταλαμπαδεύτηκε στην αναγέννηση. Ενέπνευσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός προβάλλει τη σημασία της διαπολιτισμικότητας, της ετερότητας, το σεβασμό στον άλλο, στον έτερο, στο διαφορετικό. Στο παρόν συνέδριο μας δίνεται η ευκαιρία δημιουργίας ενός διάβλου επικοινωνίας μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, όπου προβάλλεται η παρακαταθήκη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αναδεικνύονται παράλληλα προκλήσεις των σύγχρονων καιρών και στρέφουμε το βλέμμα στα μελλοντικά επιτεύγματα και στις μελλοντικές εξελίξεις. Η χώρα μας επανέρχεται στην κανονικότητα. Και ευκαιρία αυτή είναι η πραγματοποίηση, λόγω της κανονικότητας, του Υβριδικού Συνεδρίου που διεξάγεται σήμερα. Αξιοποιείται λοιπόν και εδώ ο πολιτισμός, δεδομένου ότι η εξαποστάσεως επικοινωνία σημαίνει ότι η ψηφιακή κουλτούρα είναι πλέον κεκτημένο. Η θεματολογία των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν είναι πραγματικά αξιόλογη. Σήμερα,
για ενημέρωση, έχουμε μία διαζώση και μία παράλληλη συνεδρία μέσω WebEx. Αύριο μία διαζώση και δύο παράλληλες και την Κυριακή μία διαζώση και μία παράλληλη. Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, είτε διαζώσεις είτε εξ αποστάσεως. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου μας είναι η Γραφή της Ειδικής και ο κύριος Χρήστος Κατσαρός από τη Λιβαδιά. Τον εμπιστευόμαστε για την παγκόσμια διάχυση του συνεδρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όχι την άλλη της στερεάς Ελλάδος. Η κυρία Χαμπυλωμάτη πολύ εύστοχα μας σημείωσε μερικά πολύ κρίσιμα ουσιώδη στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που έχουν γίνει κτήμα και του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Τώρα πλέον δηλαδή είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του ελληνικού πολιτισμού. Εγώ από μέρους μου να επισημάνω αυτό που φαίνεται και στην αφίσα, ότι αυτή η επιστημονική διεθνής εκδήλωση είναι αφιερωμένη και στα 200 χρόνια αυτό το ορόσημο της εθνικής μας ανεξαρτησίας από την έναρξη δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης που γιορτάζει σήμερα όλη η πατρίδα μας και όχι μόνο το ελληνικό κράτος αλλά και οι Έλληνες εκτός συνόρων που γιορτάζουν φέτος μάλλον, συγγνώμη, φέτος όλη αυτή τη χρονιά και μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνονται αρκετές επαιτειακές εκδηλώσεις βεβαίως και στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και σε πολλά άλλα υπουργεία.